έγινε το λάθος. Ο Γιωβάνοβιτς, ο Σαπάνης με τον Κωστή. Ο Κωστής βγάζει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Σαπάνης κάνει την ευκαιρία. Τελικά γίνεται ο τσούκι, η μπάλα στα δίχτυα από τον Κωνσταντίνου. Ο νεαρός Κύπριος κυνηγός στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντίνου. Το πρώτο γκολ του Μιχάλη Κωνσταντίνου στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής λοιπόν άνοιξε το σκορ με τον νεαρό Κωνσταντίνου. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Γιωβάνοβιτς, παίρνει φορά τελικά ο Γιωβάνοβιτς, εκτελεί. Ο Κωνσταντίνου προκοντά και η μπάλα είναι στα δίχτυα, είναι το 2-2, ισοφαρίζει ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Ένα λεπτό πριν από το τέλος της συνάντησης, ισοφάρισε λοιπόν για τον Ηρακλή. Παλιά το τελευταίο για τον Κωνσταντίνου, βγαίνει το Χούρογλου, περνάει ο Κωνσταντίνου, πλασάρει 3-1. Ξανά εδώ η πολύ ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, άργησε ο Ανατολάκης, ο Κωνσταντίνου απέφυγε ωραία τον Τοχούρογλου, πλάσαρε από ιδανική θα έλεγα θέση. Την προβολή πίσω από το Σέμο και μακριά η μπάλα, με τον Γκόνια προσπαθεί να βγει στην επίθεση, ο Κωνσταντίνου πάλι στην περιοχή, τέταρτο τον Τοχούρογλου, αυτή φορά σταματάει, δεύτερο πλασέ γκολ, 4-2, μειώνει ο Ηρακλής με σκόρερ πάλι τον Κωνσταντίνου. Είναι ο Ανατολάκη μπροστά του, κάνει ωραία τρίπλα και το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι, ευκαιρία στο 30. Ο Ηρακλής και πάλι στην επίθεση, Γιωβάνοβιτς τώρα, ωραία παλιά τρύπα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνου αποφεύγει και πλασάρει τον Τοχούρογλου, 1-0 για τον Ηρακλή στο 40 λεπτό, τα πανηγύρια από τον Κύπριο και φυσικά στις εξέδρες. Πλασάρει η τελευταία στιγμή, η μπάλα όμως είναι στα δίχτυα. Ήρθε και ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου να δώσει και αυτή τη φορά τη λύση για την ομάδα του, όπως στα προηγούμενα τρία παιχνίδια. Ο Ηρακλής ισοφαρίζει σε 2-2. Κωνσταντίνου αυτός είναι μόνος του, πάντα ο Κωνσταντίνου το πλασέ και 1-1. 1-1 λοιπόν για τον Ηρακλή, έτσι απλά. Ο Κωνσταντίνου λοιπόν δέχτηκε την πάσα του Χατζίδη, βρέθηκε έξω από την μεγάλη περιοχή, βρέθηκε και το κενό στην άμυνα του Πανιλιακού. Προχώρησε ο Κωνσταντίνου, πλάσαρε με το αριστερό. 1-1 για τον Ηρακλή. Ο Σαπάνης στη φάση, ο Γιωβάνοβιτς. Ο Σαπάνης από την άλλη πλευρά. Ο Χριστοδούλου θέλει να κάνει το σούτ, ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Κωνσταντίνου θέλει να πλασάρει, πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Και πάλι από μια άλλη γωνία. Το γκολ με το οποίο προηγείται μέχρι στιγμής η ομάδα του Ηρακλή εδώ στην Βέρεια, στο εθνικό στάδιο της Βέρειας. Ήταν αμαρκάριστος Χατζίδης και πάλι για τον Σουβεσιάν, ωραίος ο συνδυασμός. Η παλιά για τον Κωνσταντίνου που κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ένας έξοχος συνδυασμός, ένα έξοχο γκολ. Ο Σουκασιάν βρήκε τον Κωνσταντίνο. Ο τελευταίος έκανε το σουτ. Να βάλει ο Τσούμπα την φανέλα εντός αγωνιστικού χώρου και είναι το γκολ! Είναι το γκολ λοιπόν από την κεφαλιά του Κωνσταντίνου. Να λοιπόν το 1-0 με αυτή την πανέμορφη κεφαλιά. Γκόνιας με αντίπαλο τον Μαραγκό, αφήνει στον Κασίμπα, η σέντρα για τον Χατζίδη, το σούτ από τον Κωνσταντίνου και το 2-3. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου δίνει άλλη τροπή στο παιχνίδι. Μειώνει σε 2-3 για τον Γυραιό, πετυχαίνοντας το ένατο του φετινό του τέρμα, ο πρώτος σκόρερ των Κιανολεύκων, ο 20χρονος Κύπριος Στράικερ. Βλέπουμε εδώ τον πάγκο του Ηρακλή. Τα πανηγύρια δεν ήταν πολύ έντονα. Αυτό το 2-3 απλά ξαναβάζει τον Ηρακλή στο παιχνίδι. Βλέπουμε με ποιο τρόπο. Δεν μπορεί ο Χατζίδης. Από την απόκρουση του Σιδρόπουλου όμως ο Κωνσταντίνου, ανενόχλητος από το ύψος του πέναλτι, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μιχάλη. Κεφαλιά του Κωνσταντίνου και πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή να ισοφαρίσει το σκορ. Πίεση από τον Καλίκα, η μπάλα όμως πάνω στον Ξανθόπουλο και αυτό στον Στολτίδη που προωθεί για τον Κωνσταντίνου. Τρέχει να μαρκάρει ο Φίλης, ο Κωνσταντίνου μπαίνει μέσα στην περιοχή και απέναντι από τον Πυρλουτόπουλο το πλασάρι και ανοίγει το σκορ. Μιχάλης Κωνσταντίνου λοιπόν, σκόρερ του Ηρακλή στο 21ο λεπτό, τον βλέπετε στους δέκτες σας πώς μπήκε μέσα στην περιοχή, απέφυγε τον Φίλη και πλάσαρε τον Πυρλουτόπουλο ανοίγοντας το σκορ στο 21ο λεπτό. Και ισοφάριση από τον Κύπριο στο 31. Να λοιπόν που είναι λάθος των παιχτών του Πανιωνίου. Ανατράπηκε από τον Σάραμπα. Την εσχάτη των ποινών αξιοποίησε ο Παθών και ισοφάρισε σε 1-1 για τον Ηρακλή. Έχει φανεί, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Να δούμε τώρα το γύρισμα από τον Κωνσταντίνου και η μπάλα στα δίχτυα, το γύρισμα από τον Τζορτζόπουλο. Ενώ σας λέγαμε για τον Ηρακλή ότι φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα στην ανάπτυξή του. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή
έγινε η σέντρα από τον Τζορτζόπουλο και ο Κωνσταντίνου πέτυχε το 2-1 στο 70 λεπτό, δίνοντας μια βαθιά ανάσα στην ομάδα του, ο οποίος τρώνει τώρα για το Σέμπουε. Αυτός σε περνάει, ο Σέμπουε που καθυστερεί, κάνει τώρα το γύρισμα για τον Κωνσταντίνου, η σέντρα για τον Σαπάνη που στρώνει, πέφτει και πέναλτι για αυτό το τράβηγμα. Ο Ηρακλής που έχει εδώ την ευκαιρία μετά από την ανατροπή του Σαπάνη να κάνει 3 τα τέρματά του. Ο Ηρακλής πολύ κοντά στο 3-1. Ο Κωνσταντίνου εκτελεί, μπάλα στα δίχτυα, το πραγματοποιεί στο 74 λεπτό. 4 λεπτά ύστερα από το 2-1 ο Μιχάλης Κωνσταντίνου κάνει το 3-1. Σε ευρωπαϊκές και μάλιστα μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Και δεν προτιμήθηκε ο Μάρκος, αλλά ο Κωνσταντίνου είναι σε καλή θέση. Κάνει την κίνηση ο Κωνσταντίνου, το σούτ 1-0. Ανοίγει το σκόρ ο Ηρακλής με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου μόλις στο τρίτο λεπτό. Εδώ σκοράρει με τον Σέμπου, επανηγυρίζουν 0-1 με τον Κωνσταντίνου. Τέταρτο εφετινό τέρμα, ξαναβλέπουμε τη φάση. Κενό στην άμυνα της ΑΕΚ. Έκανε την κίνηση ο Καλιτζάκης. Αστραπιαία όμως γύρισε. Προσπαθεί να βρει τον Κωνσταντίνου. Πλασάρει ο Κωνσταντίνου, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0. 2-0 για τον Ηρακλή προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ και βλέπετε τους έξαλλους πανηγυρισμούς από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου εκεί όπου βρίσκονται οι οπαδοί του Ηρακλή. Τα συγχαρητήρια από τους παίκτες του και ξανά η φάση με τον Κύπριο επιθετικό να πλασάρει το δυνατός. Καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και κάνει την πάσα για τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο απέναντι στον Κόβιτς, στο δυνατό σου, την μπάλα στα δίκτυα, 3-0. Η νίκη του Ηρακλή, αν μπορεί κανείς να μιλήσει για νίκη, ενώ απομένουν ακόμα 30 περίπου λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Την έξοχη assist από τον Ντεμπά για τον Κωνσταντίνου, ο οποίος κοντοστάθηκε εδώ, δοκίμασε το δυνατό σουτ, δεν μπόρεσε ο Κόβιτς, η μπάλα στα δίκτυα, 3-0. Μούτσιος για τον Στολτίδη. Παθιά μπαλιά για τον Κωνσταντίνου πορείο, μπαλιά αργή να βγει ο Μπεκιάη, δίνει τη δυνατότητα στον Μιχάλη Κωνσταντίνου να κάνει το 1-1 στο 30. Θα προηγηθεί με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, ο οποίος θα δει ότι ο Κατεργιαννάκης είναι εκτός εστίας και θα γράψει το 1-0 μέσα σε αποθέωση από τους φιλάβλους του Κυραιού στο Καφτατζόγλιο. Στο replay φαίνεται ότι ο Κατεργιαννάκης είναι εντελώς εκτός θέσης. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε ο Ντεμπά πλασάρει. Πριν η μπάλα περάσει την γραμμή, ο Γελαδάρης, ο Κωνσταντίνου, σουτ γκολ. 1-0 ο Ηρακλής. Ανοίγει το σκορ με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου που πετυχαίνει το 1ο τέρμα του στο εφετινό πρωτάθλημα. Ψάιτ Κωνσταντίνου το πλασέ 0-1 ο Ηρακλής. Καλό η μπάλα out στο 53. Κουλοχέρης κατεβάζει ψύχρεμα. Έκανε λάθος ο Κουλοχέρης. Ο Καπετανόπουλος στη σέντρα. Ο Χιώτης βγαίνει, κεφαλιά του Κωνσταντίνου. 1-0 ανοίγει το σκορ. Ο Ηρακλής με σκόρερ τον Κωνσταντίνου. Το 58ο λεπτό, μετά τη σέντρα του Καπετανόπουλου που κέρδισε την μπάλα από το λάθος στην άμυνα της προοδευτικής, ο Κωνσταντίνου σημειώνει το 10ο τέρμα του στο εφετινό πρωτάθλημα. Άνοιξε το σκορ ο Ηρακλής. Από τις κόντρες προσπαθεί να ευνοηθεί ο Σέμπουε, το πολύ δυνατό σούτ από τον Κωνσταντίνου, γκολ. 2-1 με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο από μια βολίδα του Κύπριου επιθετικού. Πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου. Μια βολίδα που ξάφνιασε τον Πουρλιοτόπουλο, ο οποίος άγγιξε λίγο την μπάλα, αλλά όχι βεβαίως σε βαθμό που να μπορέσει να την στείλει μακριά από την ευθεία. Να ανοίξει το σκορ, ύστερα από αυτό το πέναλτι που κέρδισε. Ο Κύπριος που παίρνει ορισμένα μέτρα φόρα. Εκτελεί μπάλα στα δίχτυα, ο Ηρακλής 1-0. Στο 12 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μιχάλη Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου, η μπάλα είναι στα δίχτυα, αλλά έχει υποδεχθεί σε θέση offside. Διαμαρτύρεται ο πάγκος του Ηρακλή. Ο Κωνσταντίνου κάνει το σουτ. Η μπάλα κοντράται, φεύγει πλάγια εκεί όπου κινείται ο Ζαφυρίου. Έχει περάσει την επίθεση ο αμυντικός του Ηρακλή. Βγάζει τη σέντρα. Κωνσταντίνου προσπαθεί να διώξει. Κωνσταντίνου βρίσκεται στο έδαφος. Σηκώνεται, κάνει το σουτ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 για τον Ηρακλή. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Βλέπετε εδώ ο Κωνσταντίνογλου δεν μπόρεσε να διώξει. Στη συνέχεια προσπάθησε να σταματήσει τον Κωνσταντίνο, ο οποίος αν και βρέθηκε στο έδαφος, σηκώθηκε. Προχώρησε και πλάσαρε τον Αθμαζίδη για να κάνει το 2-1. Ο Σέμπο για τον Ντεμπά.
με αντίπαλο τον Καλτζάκη. Κάνει την προσποίηση. Μπάλα στο χέρι του παίχτη της ΑΕΚ και πλάγιο. Ακούσιο το θεωρεί ο Μποροβίλος. Βγαίνουν γρήγορα στην αντεπίθεση και το Μιχάλη Κωνσταντίνου να βρίσκεται στο έδαφος και να καταλογίζεται πέναλτι. Και κίτρινη κάρτα βέβαια στον Κωστένογλου. Ευκαιρία για τον Ηρακλή να κάνει το 3-1 και πάλι σε επανάληψη η φάση της ανατροπής. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου απέναντι στον Ηλία Ατματζίδη. Κωνσταντίνου παίρνει φορά. Σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πανηγυρίζουν έξαλλα οι οπαδοί του Ηρακλή. Το γκολ που πέτυχε η ομάδα τους. Και πέφτει ο Ντεμπά, υπάρχει πέναλτι, σφύριγμα του Τσακαράκη στο 6ο λεπτό. Εδώ ο Αλεξόπουλος τραβάει τον Ντεμπά, καθαρά βεβαίως. Ο Λιβεριανός εδώ ακριβώς πέφτει, πραγματικά είναι πολύ δύσκολη φάση. Ο Κωνσταντίνου, ενώ έχουν μπει όλοι οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, σκοράρει. Κάνει το 1-0. Ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ. Τον Κύπριο να φτάνει τα 15 γκολ στην φετινή διοργάνωση του αθλήματος. Μέσα στην περιοχή, το πέναλτι εκτέλεσε ο ίδιος ανοίγοντας το σκορ. Ο Διεθνής Κύπριος έκανε το 2-0 στο 32 μετά από μαγική ασίστ του Χάγκαν. Ο Κωνσταντίνου ξαναχτύπησε στο 45, αυτή τη φορά μετά από πάσα του Κεμπάτζε. Ο Ντεμπά, ο Κωνσταντίνου σε καταμέτωπο. Επίθεση 3-0. Γκολ με τη σφραγίδα αυτού του πολύ μεγάλου σκόρερ, ο οποίος από τη στιγμή που έβαλε την μπάλα μπροστά φάνηκε ότι δεν είχε σκοπό να τη δώσει δεξιά που κινούνταν ο Ντεμπά. Πλάσαρε, έκανε το 3-0 και ο Ηρακλής 6 λεπτά πριν από το τέλος οριστικοποιεί την νίκη του στο παιχνίδι με τον Ιωνικό. Είχε χάσει την μπάλα και έπεσε κάτω. Πέναλτι από τον Κατεργιανάκη, 2-1. Μειώνει ο Ηρακλής. Πόνια που ήρθε τελικά, συμμετέχει και έχει τώρα την μπάλα. Στο παιχνίδι σήμερα είχε πρόβλημα με το στρατό. Εδώ ο Κωνσταντίνου στην πρώτη ενέργεια στο παιχνίδι. Εκπληκτικό γκολ στα 16 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου με αυτό το βολέ από τα 20 μέτρα. 0-1. Μετά από την έξοχη προσπάθεια του Βραζιλιάνου Φονφόκα στο 55ο λεπτό. Ο Κύπριος επιθετικός ισοφάρισε για τους Θεσσαλονικείς στο 81ο λεπτό. Και ένα λεπτό αργότερα ο Φονφόκα έκανε το 3-2 μέσα στο Καϊζερσλάουτερν. Αλλά ήταν πια αργά για τον Ηρακλή να προλάβει να πετύχει ένα ακόμα γκολ και να... ...μετικός του Άρη. Θα κάνει όμως το λάθος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου με το αριστερό και το 0-1. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου από το ολέθριο λάθος του Μάρκου. Πολύ νωρίς, στο 8ο λεπτό θα δώσει το προβάδισμα στον Ηρακλή με 0-1. Ο Μάρκος, ο οποίος έδειξε να ελέγχει την μπάλα, γύρισε. Ο Κατσιαρός τελικά ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το λάθος. Ο Κωνσταντίνου εκμεταλλεύτηκε. Και τροφοδοτεί τον Φοφόγκα. Κάνει κίνηση ο Κωνσταντίνου, Φοφόγκα. Για τον Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνου τσιμπάει την μπάλα. Κωνσταντίνου τον αποφύγει και τον Κατεργιανάκη. Και το 0-2 είναι γεγονός. Το 0-2. Στο 52, στο 53, ο Ηρακλής μετράστηκε πάλι τον Κύπριο μετά από την αριστουργηματική παλιά του Φοφόγκα. Ο Κωνσταντίνου πετυχαίνει το 0-2. Κυριαζή, θα βρει ωραία τον Χάγκαν, πήγε να βγει εκεί ο Χανιωτάκης. Πολύ όμορφη παλιά του Χάγκαν προς τον Κωνσταντίνου, βγαίνει ο Χανιωτάκης και είναι το 0-1 για τον Ηρακλή. Ένα πολύ όμορφο γκολ. Μια ανύποπτη φάση, η μπάλα ξεκίνησε από το χώρο του κέντρου μετά από μια γρήγορη αντεπίθεση των παικτών του Ηρακλή. Ο Κυριαζής βρήκε πολύ όμορφα τον Χάγκαν, ο οποίος είδε τον Κωνσταντίνου στην απέναντι πλευρά μόνο του, πρώτου Χανιωτάκη, του έδωσε την μπάλα και αυτός δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να ανοίξει το... Βγήκε η σέντρα, είναι ο Κωνσταντίνου για τον γκολ. 4-2 μειώνει ο Ηρακλή. Εδώ πάλι το γκολ του Ηρακλή, το δεύτερο, η σέντρα από τον Ξενίδη. Τελείωσε αφύλακτος ο Κωνσταντίνου, δεν συγχωρεί από εκεί. Ικανότατος και στο ψηλό παιχνίδι ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Και άλλη μια φορά η σέντρα από τον Ξενίδη και η κεφαλιά του Κωνσταντίνου για το 4-2. Πάλι ο Κωνσταντίνου θέλει να σουτάρει, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
Ο Λεμονής απογοητευμένος, είναι το 1-1 στο 65 και έξαλλοι πανηγυρισμοί. Βλέπετε την κερκίδα, βλέπετε τον κόσμο, τους αναπληρωματικούς. Στο 65 λοιπόν γίνεται το 1-1, βλέπετε και πάλι γίνεται το σούτ, την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ελευθερόπουλου. Ισοφαρίζει ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού πρωταθλήματος, που έχει την ευκαιρία να κάνει το γκολ. Στέλνει την μπάλα τελικά στα δίχτυα. Είναι το 2-1 και βλέπετε την αντίδραση του Κυράστα, από τις λίγες φορές που εκδηλώνεται έτσι ο Γιάννης Κυράστας. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τραυματιστεί στη φάση αυτή ο Κωνσταντίνο, αφού έψαν όλοι επάνω του, μέχρι και ορισμένοι φίλαθλοι μπήκανε μέσα. Βλέπουμε και πάλι τη φάση. Ξενίδης. Η παλιά για τον Κωνσταντίνο. Προσπάθησε να το σταματήσει ο Ανατολάκης, ήταν εκεί. Ξενίδης. Βγάζει την σέντρα με πολύ δύναμη από την άλλη πλευρά, γίνεται και χωλιά και πάμε στα δίχτυα. Είναι το 1-0 από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Στο 16 ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ μετά την σέντρα από τον Ξενίδη. Ο Κωνσταντίνου με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Εθνικού Αστέρα. Ηρακλής Εθνικός Αστέρας 1-0. Είναι... την σέντρα όπως έδιωξαν οι αμυντικοί και πάλι ο Γκοϊκόβιτς κάνει την προσποίηση, αφήνει και πάλι στον Ξενίδη. Η σέντρα του τελευταίου με πολύ δύναμη από την άλλη πλευρά. Σηκώθηκε ο Έντερσον, η μπάλα είναι out, τελικά όχι στο δοκάρι και απομακρύνουν οι αμυντικοί την τελευταία στιγμή. Του πρώτου ημιχρόνου, βλέπετε και πάλι, χαρείται αυτό το γκολ από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Η μπάλα φτάνει πίσω, ευκαιρία για το 3-0, είναι ο Χάγκαν, κάνει το σουτ. Ευκαιρία για το 3-0 και είναι το 3-0 από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Βλέπετε και πάλι τη φάση, ένα πανέμορφο γκολ. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου κάνει το 3-0 στο 11ο λεπτό του δευτέρου. Δεύτερη φορά τα Γιάννα εκτός έδρας με 2-1. Το σκορ άνοιξε στο 33ο λεπτό ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Βαθιά παλιά για τον Κωνσταντίνου που δεν είναι offside. Ευκαιρία για τον Ηρακλή. Το σούτ του Κωνσταντίνου καταπληκτικά ο Σταματόπουλος σε κόρνερ. Ο Μιλόγεβιτς μια βαθιά παλιά για τον Κωνσταντίνου. Με το κεφάλι παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντίνου. Ωραία ενέργεια το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Για τον Ηρακλή από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Μιστράει, να το λάθος τώρα ο Ντεμπεγλέας, έχει την ευκαιρία για την ισοφάριση, δεν τα καταφέρνει. Με τα πόδια αποκρούει σωτήρια ο Γκίτσο. Ρουμπάν, να μια στραβοκλωτσιά που δημιουργεί την ευκαιρία, αν είναι δυνατόν, ένα γκολ εκπληκτικό. Από τα πολύ σπάνια γκολ που βλέπουμε στα γήπεδα μετά από αυτή την στραβοκλωτσιά του Σλοβάκου στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κωνσταντίνου ισοφαρίζει το παιχνίδι. Στα δίχτυα. Μειώνει στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Προσπαθεί να κάνει το σουτ και τελικά η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ένα εκπληκτικό γκολ στο 15. Ο Ηρακλής προηγείται με 1-0. Έξοχο πραγματικά γκολ από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ηρακλής ΠΑΟΚ 1-0. Τα κουνάκι του Αλεξανδρίου που κλέβει όμως ο Χατζηγυρίζει στο Κωνσταντίνου γκολ. 1-2. Απίστευτο γκολ από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Που λίγο πριν από αυτό το σημείο προσπάθησε δύο φορές να νικήσει τον Γεωργίου στέλνοντας την μπάλα και τις δύο έξω και εδώ πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ στο 76. Σε τον Κυριάκο Καραταίδη υποφελήθηκε ο Καλαμπάκας και ο Κωνσταντίνου τελικό στο 42 στείλε την μπάλα στα δίχτυα 0-1 προβάδισμα. Άλλο λάθος, σύντα του Γκοϊκόβης για τον Κωνσταντίνου, προλαβαίνει και σκοράρει τον Μπαρτζόκα 1-0 Ηρακλής. Στο 5ο λεπτό, με το 16ο τέρμα του Μιχάλη Κωνσταντίνου στο πρωτάθλημα. Το 6ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, Ηρακλής ο Νικός με το γκολ που ξαναβλέπετε 2-1. Με την πάση ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Κωνσταντίνου παίρνει φόρα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ηρακλής και ο Νικός 3-2. Πανηγυρίζει ο Μιχάλης Κωνσταντίνου και η συμπέρα. Το 6ο λεπτό, το φάουλ του Γιοβάνοβιτς, η κεφαλιά από τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου. Το 1-0 για τον Ηρακλή. Εδώ ο σκόρερ, η εκτέλεση φάουλ από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καρφωτή κεφαλιά του Κωνσταντίνου. 1-0 στο 10. Κωνσταντίδη πέρασε όλους τους παίχτες, ευκαιρία. Ο Γιοβάνοβιτς σουτάρει, μπάλα στο δοκάρι και τελικά η μπάλα είναι στα δίχτυα. Από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου, ένα λεπτό μετά τον γκολ που δέχτηκε, ο Ηρακλής μετά την ισοφάριση κάνει το 2-1. Βλέπετε και πάλι τον γκολ ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ηρακλής Ιωνικός 2-1. Κερδίζει ο Κιντόντα και ο Ηρακλής προσπαθεί να ξεδιπλώσει μια επίθεση με το Βελέτζα. Το άνοιγμα του είναι καλό για τον Κωνσταντίνο, ευκαιρία για τον Ηρακλή, το πλασέ 3-2. Ο Κωνσταντίνο που εκτός από αυτό το γκολ, ξέρει πολύ καλά να βάζει και γκολ, μειώνει εδώ για τον Ηρακλή στο 8 της επανάληψης, στο 53 δηλαδή του μάτς.
Βρέθηκε εκτεθειμένη η άμυνα του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση. Ανεκπληκτική τρίπλα. Η σέντρα η Σιρτή. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Το σούτ από τον Κοφίδη και η μπάλα λίγο out. Καλή ευκαιρία για το 2-0. Χάγκαν. Ωραία για τον Άντερσον. Το ταπουνάκι το σούτ και η μπάλα λίγο out. Ο Ηρακλής με τον Χάγκαν. Η μπροστινή παλιά για τον Κωνσταντίνο. Είναι γρήγορος ο Κωνσταντίνο. Μένει στην μεγάλη περιοχή. Πέφτει και έχουμε πέναλτι στο 86ο λεπτό. Η ανατροπή του Κωνσταντίνου από τον Ιωάννου και η εσχάτη των ποινών. Κωνσταντίνου απέναντι στον Χαλκιά, αρκετά μέτρα φόρα και είναι το 2-0 για τον Ηρακλή. Από την αριστερή πλευρά έπεσε ο Χαλκιάς, ο Κωνσταντίνου πέταξε την μπάλα στα δεξιά. Κυρία με τον Κωνσταντίνου στη φάση και είναι πέναλτι όπως υποδεικνύει ο διαιτητής. Βρέθηκε στο έδαφος ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, δευτερόλεπτα μετά την επιτυχία του τέρματος του Πανηλιακού. Ο διαιτητής δείχνει το σημείο του πέναλτι και ευκαιρία για τον Ηρακλή να κάνει το 2-1. Ο Κωνσταντίνου παίρνει φόρα. Και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ηρακλής Πανηλιακός 2-1. Ο Σέμος με το κεφάλι επαναφέρει. Φερεκίδης έγινε το λάθος. Ο Κωνσταντίνου ευκαιρία για το 3-1. Ο Κωνσταντίνου είναι στο έδαφος και πέναλτι. Βλέπετε και πάλι τη φάση. Ο διαιτητής της αναμέτρησης Δημήτρης Καλύβας δείχνει το σημείο του πέναλτι και ευκαιρία για την ομάδα του Ηρακλή να κάνει το 3-1. Είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Τάσο Τασιόπουλο, ο οποίος θα αποχωρήσει και ο Πανηλιακός θα συνεχίσει με 10 παίχτες. Ο Κωνσταντίνου στο 65 σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ηρακλής Πανηλιακός 3-1. Δείτε. Κατά Τζορτζόπουλος ανοίγει για τον Χάγκαν. Προσποίηση του Χάγκαν. Άνοιγμα για τον Κωνσταντίνου. Το κοντρόλ από τον Κωνσταντίνου σε καλή θέση. Το σουτ 0-1. Ανοίγει το σκόρ ο Ηρακλής με τον Κωνσταντίνου στο 67ο λεπτό του αγώνα. Όταν ο Χάγκαν συνεργάστηκε με τον Τζορτζόπουλο. Ο Χάγκαν έκανε τη σέντρα, ο Κωνσταντίνου τελικός αποδέχτης, ψύχρεμο πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Πουρλιωτόπουλου, Ιωνικός Ηρακλής 0-1. Κερδίζει ο Χάγκαν, Χριστοδούλου, άνοιγμα για τον Κωνσταντίνου που έχει χώρο. Τώρα τρέχει ο Κλάιβης να τον καλύψει, το σούτ από τον Κωνσταντίνου 0-2 στο 70ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Ηρακλή και πάλι από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου στην αντεπίθεση του Ηρακλή. Δέχεται την μπάλα ο Κωνσταντίνου από τον Χριστοδούλου. Κινήθηκε προς την εστία του Πουρλιωτόπουλου. Το σούτ από τον επιθετικό του Ηρακλή. Το δεύτερο γκολ για τον Ηρακλή 0-2. Το ξαναδιάτικο μας νωρίτερα. Πάω Καπόλων 3-1. Εδώ στην περιοχή βλέπετε. Και το 1-0 για τον Ηρακλή. Το σκορ ανοίγει. Με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου που σκοράρει για 8η, για 1η φορά στο φετινό πρωτάθλημα. Στο τρίτο λεπτό της συνάντησης, την ώρα που προσπαθούσαμε να δούμε τι γινόταν στα άλλα παιχνίδια νωρίτερα, ο Κύπριος πρώτος σκόρερ για τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα, ο Μιχάλης Κωνσταντίνου ανοίγει το σκορ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στην εξέδρα να πανηγυρίσουν. Μια φάση που ξεκίνησε μια στη διαρκείας μες τα καρέ. Κοιτάξτε εδώ, τον Γιάννη Κούμπα να μαρκάρει τον Κωνσταντίνο που πέφτει στο έδαφος, διεκδικεί την μπάλα στη συνέχεια. Την κερδίζει με αυτή την πραγματικά εντυπωσιακή προσπάθεια. Και την ολοκληρώνει την προσπάθειά του αυτή με τον πιο ιδανικό για την ομάδα του και τον ίδιο τρόπο, ο Κύπριος Φορ, κάνοντας το 1-0 στο τρίτο λεπτό.